ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος η Ουσία. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Ιερέας και δάσκαλος στους Άνω Αποστόλους επιτελεί τεράστιο κοινωνικό έργο στην περιοχή και γι' αυτό έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Γνωρίζει τον Δημήτρη Τσαντάκη από παιδί. Παρακαλώ τον πατέρα Δημήτρη Κομινό να κάνει ένα χαιρετισμό. Κύριο Δήμαρχο και αγαπητό φίλο Δημήτρη Τσαντάκη, το γνωρίζω από την παιδική του ηλικία. Υπηρέτησα ως ιερέας και δάσκαλος δίπλα στο χωριό του. Δημιούργησα στενότατες σχέσεις με την οικογένειά του και με τον ίδιο. Ο παππούς του υπήρξε ιερέας, ευλαβέστατος, αφιερωμένος στο καθήκον του και αγαπητός από τους ενωρίτες του. Ο παππούς του ήταν πρόεδρος και γραμματέας της κοινότητας του χωριού του, διότι είχε αξιόλογες γνώσεις για την εποχή εκείνη. Βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχω την τιμή να παρουσιάσω ενώπιό σας και να χαιρετήσω όλους εσάς και τον επικεφαλής του Συνδυασμού Ενωτική Δύναμη Κυρκής, τον υποψήφιο Δήμαρχο Κυρκής, Δημήτρη Τσαντάκη. Είναι ξεχωριστή μέρα για μένα, αφενός γιατί γνωρίζω τον Δημήτρη από τότε που ήταν μικρό παιδί, αφετέρου γιατί γνωρίζω ότι σταθερά παραμένει πιστός στις αξίες που το χαρακτηρίζουν. Το ήθος, την ετοιμότητα και την αξιοπρέπεια. Από Θεού άρξαστε. Σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πατέρα Κωνσταντίνε, ευλόγησον. Κυρίες και κύριοι, Δήμαρχε, θα περιμένεις, θα αναφερθώ στη συνέχεια για σένα. Ένας σύγχρονος Γάλλος κοινωνιολόγος, ο Άλμπερ, λέει «Μεγαλύτερη σημασία έχει αυτός που θα μιλήσει για το γεγονός παρά το ίδιο το γεγονός», θέλοντας προφανώς να τονίσει την αξία του ομιλητή. Και ο ομιλητής στην σημερινή καταπληκτική εκδήλωση είναι ο Δημήτρης ο Τσαντάκης, ο υποψήφιος δήμαρχος απέναντι στα πολιτιστικά δρόμενα που απέδειξε και με την επιλογή του να χρήσει εκλογικό κέντρο το νεοκλασικό κτίριο στην πλατεία του κήπου. Από όπου, όπως λέγεται Τάσο Αμαραπίδη, μίλησε ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επίσκεψή του εδώ στο Κυγής. Καλώς Ιωνός Δήμαρχε. Για τα αποτελέσματα των ενδεχόμενων εκλογών. Σήμερα μιλήσατε και είπατε ενωμένοι προχωράμε. Πέρα από κόμματα, πέρα από τάσεις, πέρα από κοινωνικές καταβολές. Σας ευχαριστώ όλους.
και καθέναν χωριστά. Ήρθατε εδώ γιατί μας στηρίζετε, γιατί μας αγαπάτε. Και θα μιλήσω από καρδιάς τη γλώσσα της αλήθειας. Όπως μου έμαθαν οι δάσκαλοί μου, είναι εδώ μάλιστα και τον ευχαριστώ και οι γονείς μου. Ο Δήμος Κιλκής αξίζει. Οι άνθρωποι του αξίζουν. Και εμείς, η Ενωτική Δύναμη Κιλκής, μπορούμε να προχωρήσουμε με σιγουριά το τόπο μας μπροστά. Μιλάμε με έρευνα. Ας αναφέρουμε μερικά. Που τα ζούμε, τα βλέπουμε. Ιστορικό κτίριο της καπναποθήκης της Αστροελληνικής. Από ερείπιο έγινε ένας μοναδικός πολυχώρος πολιτισμού στο Κιλκής. Τον χαίρονται οι δημότες μας και για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Και σώθηκε η ιστορική κληρονομιά του Κιλκής. Η μελέτη, η υποδομή, είχε γίνει πριν το 2010 και οι επόμενες διοικήσεις το ολοκληρώσαμε με Ευρωπαϊκό Κονδύλιο. Ανέγερση σχολικών κτηρίων. Νηπιαγωγείο Γαλλικού, Ευκαρπίας, Μυριοφύτου, Νέο Γιονερίου, Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Άντας, Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Αναπλάσεις και αισθητικές παρεμβάσεις. Στο πάρκο, στο λόφο του Αγίου Γεωργίου, στο Βαπτιστή, στο Χορίγι, στο Κιλκί, στην Πλαγιά, στο Κεντρικό. Βραδιές όπερας και φεστιβάλ πιάνου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρον πολύ για το Κιλκής. Κάποιοι το είχαν ακούσει και παράξενα. Σας πληροφορώ ότι πάει πάρα πολύ καλά και έχει μεγάλη προσέλευση και ανεβάζει τον πύχη του πολιτισμού. Θέλουμε να έχει τη δική του λάμψη, γιατί όλοι εσείς είστε λαμπεροί και να προσελκύει. Πώς θα γίνει αυτό? Κάνοντας την πόλη μας πιο όμορφη και πιο λειτουργική, περισσότερο φως, ωραίες εισόδους, μεγαλύτερα πεζοδρόμια στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Η παρούσα διοίκηση έχει υποβάλει μελέτη όρημη σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αναμένεται η ένταξή του για υλοποίηση και αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης και μάλιστα με συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο. Αυτό είναι συνεργασία. Με τον εμπορικό κόσμο για να αλλάξουν οι προσώψεις και οι φάτσες, θα το πω λαϊκά, των μαγαζιών. Δίνουμε έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Ενδυναμώνουμε και συνεχίζουμε την κοινωνική πολιτική. Η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση, Ενωτική Δύναμη Κιλκής, λέει ναι σε κάθε συνεργασία με κάθε υγιή δύναμη. Δεν θέλουμε μια πόλη θέαμα, αλλά μια πόλη αξιοθέατη. Δεν θέλουμε έναν πολίτη θεατή και αμέτωπο, αλλά έναν πολίτη συμμέτωπο και συνδιαμορφωτή των τοπικών μας υποθέσεων. Το αξίζει ο τόπος μας. Το αξίζετε εσείς. Πολιτοκεντρική διοίκηση, σύγχρονη διοίκηση. Οι κοινότητες και τα τοπικά συμβούλια ενδυναμώνονται. Καλύπτουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των οικισμών σε συνεργασία αυτή που θα παλέψουμε με αποτέλεσμα να έρθει το φυσικό αέριο στην πόλη και στα νοικοκυριά μας και στις επιχειρήσεις. Για τις λίμνες μας, Δοϊράνη και Πικρολίμνη, προχωρούμε σε ήπιες παρεμβάσεις, αλλά και στην καθημερινότητα σας στέλνουμε κοντά μας, σας στέλνουμε μαζί από την καθαρή αυλή, το καθαρό πεζοδρόμιο, το καθαρό πάρκο. Οι άνθρωποι του Δήμου μας είναι οι πιο πολλοί, αν όχι όλοι, νοικοκυραίοι.
Άρα μαζί καθαρίζουμε την πόλη. Όλοι μαζί θα την καθαρίζουμε όταν η βρωμιά παρουσιάζεται. Όποια βρωμιά. Στην κοινωνική διοίκηση και στην αλληλεγγύη υποστηρίζουμε και εξυγχρονίζουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου, βελτιώνουμε τις συνθήκες και δημιουργούμε και νέες θέσεις για τη φροντίδα των βρεφών και των λυπείων. Ξεκινούμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα Κοινωνία και Ψυχή. Κοινωνιολόγος, ψυχολόγος για παιδιά, για έφηβους στα σχολεία, γονείς, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε φαινόμενα bullying ή κακοποίησης. Διευκολύνουμε τις μετακινήσεις των υπερηλίκων από απομακρυσμένα χωριά προς την πόλη για ιατρικά θέματα. Με τον συνδυασμό της ενωτικής δύναμης Κιλκής. Όπου στελεχώνεται από νέους ανθρώπους, από επιστήμονες, από εργαζόμενους, από εργάτες, από... γιατί δεν έχουμε, από έμπειρους, αυτοδιοικητικούς, όπου είναι αποφασισμένοι να πετύχουν το καλύτερο, το νέο Κιλκής. Ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο Κιλκής σήμερα, εσείς, είναι το ένα.